Πριν 6 λεπτά έβαλα ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν και οι νησιώτες, βεβαίως, που έχουν σηκώσει βάρος, που δεν σηκώσατε εσείς και εγώ, που έχουμε ως έδρα την πρωτεύουσα, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων που ή μένουν σε δομές ταπεινωτικές, γιατί δεν είναι δομές αυτές που υπάρχουν, χωρούν 2.000 άτομα και έχουν 22.000, ή που θα γίνουν από πρόσφυγες, περνώντας βουνά, θάλασσα, έγκλειστοι. Πείτε μας ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον τρόπο που η Ελλάδα διαχειρίζεται το ζήτημα. Πριν πω οτιδήποτε, να σας πω, περισσεύει υποκρισία εδώ πέρα στη συζήτησή μας, γιατί δεν γίνεται όταν, όπως είπατε κι εσείς, βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, με την έννοια ότι εφαρμόστηκε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Όταν εφαρμόζεται επί της ουσίας ο κανονισμός Δουβλίνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι κανονισμοί οι οποίοι εγκλωβίζουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας και δεν τους επιτρέπουν να φτάνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, ούτε βέβαια εξασφαλίζονται εκείνες οι απαραίτητες συνθήκες, οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες στις πρόσφυγες, ακριβώς αυτό που λέτε. Και με συγχωρείτε, αλλά το να λέμε ότι υπάρχει μία όξυνση των προσφυγικών ροών, οπωσδήποτε, αυτή όμως έχει μία αιτία. Και ποια είναι αυτή η αιτία? Είναι οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις, η πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχει ενεργά η χώρα μας και συμμετείχε ενεργά και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ούτως ή άλλως είναι πολύ πρόσφατη η συζήτηση. Τι εννοείται? 15 αποστολές εκτός συνόρων συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις. Με τη δική σας ουσιαστικά ευθύνη φτιάχτηκε αυτή η συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας για το πώς θα συμμετέχει πιο ενεργά και θα εμπλακεί ακόμα πιο ενεργά η χώρα μας στους επικίνδυνους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε πώς χρησιμοποιήθηκε η βάση της Σούδας, πώς ετοιμάζονται να αξιοποιηθούν και οι άλλες βάσεις, και αυτή τη συμφωνία που κάθισε και την προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να την υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση η απάντηση είναι να δημιουργηθούν ανθρώπινες υποδομές για τη φιλοξενία των προσφύγων και μεταναστών, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με τις αιτήσεις ασύλου, αποκλειστικά δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλες και όλους, εκπαίδευση προσφυγόπουλων, να πάρει το κράτος όλα τα αναγκαία μέτρα και φυσικά εμείς καταγγέλουμε και καλούμε να... Ποια πολιτική εφάρμοση ο ΣΥΡΙΖΑ? Τα λέμε για ποιο λόγο? Γιατί το δελτίο της Frontex, διαβάστε, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε το δελτίο. Τώρα μιλάτε εσείς πάνω στην κυρία Δάγκα, κύριε Βουλιάκη. Σε αυτό ακριβώς το έδαφος που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ να εντείνει ακόμα περισσότερο αυτό το απαράδειγμα. Μια είδηση σας δώσω. Η Frontex έβγαλε ένα δελτίο τύπου εχθές.